Το συγκλονιστικό έργο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, σκηνές από ένα γάμο, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου, συγκίνησε για δύο σεζόν το κοινό της Θεσσαλονίκης και της μικρής περιοδίας στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία σταμάτησε λόγω COVID. Ήρθε η ώρα να συνεχίζει το ταξίδι του και σε άλλες περιοχές. Έρχεται λοιπόν και στην Αλεξανδρούπολη με τον Αντώνη Λουδάρο στον ρόλο του Γιώχαν και την Παυλίνα Χαρέλα στον ρόλο της Μαριάνας. Την Παυλίνα Χαρέλα θα συναντήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Αλλιώς Μαριάννα, όπως είναι στο έργο, στη θεατρική παράσταση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και κυρίως που έρχεστε και στην πόλη μας, έτσι, λίγο για να αλλάξει και η καθημερινότητα, αυτή η μουντή καθημερινότητα, θα λέγαμε, έτσι, λόγω και της αύξησης των κρουσμάτων γενικότερα σε όλη τη χώρα, να φτιάξει λίγο η διάθεσή μας. Είναι και ένας λόγος που ξεκινήσαμε όλο αυτό το ταξίδι, για να φτιάξει καταρχήν και η δική μας η διάθεση και να έρθουμε σε επαφή με το κοινό, αλλά και να συνεχιστεί αυτή η περιοδία που είχε σταματήσει τόσο απότομα λόγω της κατάστασης. Και ήταν μια επιτυχημένη περιοδία, καθώς πρόκειται για μια πολύ καλή παράσταση, επιτυχημένη παράσταση. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι είναι και η τρίτη χρονιά. Έτσι ακριβώς. Για πείτε μου λίγο τι θα δούμε στις σκηνές από έναν γάμο, λοιπόν. Τι διαπραγματεύεται όλο αυτό το έργο? Τέλος του έργου θα δείτε σκηνές από ένα γάμο. Θα δείτε ένα ζευγάρι, τη Μαριάννα και τον Γιώχανο, που φαινομενικά είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Έχουν τα προβλήματά τους βέβαια, σαν όλα τα ζευγάρια. Κατά την πορεία όμως όλα αυτά αλλάζουν. Μπορώ να πω όμως με ένα χιουμοριστικό τρόπο, δηλαδή βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το ζευγάρι και το βασικότερο όταν εμφανίζεται ένα άλλο πρόσωπο μέσα σε όλη αυτή τη σχέση. Δηλαδή, σαφέστατα, ο Γιώχαν, ο άντρας τέλος πάντων του έργου μας, ερωτεύεται. Μια άλλη γυναίκα. Εκεί βλέπουμε τις συγκρούσεις του ζευγαριού, πάντα το τονίζουμε αυτό μέσα από το χιούμορ, γιατί είναι αυτό που λέει και πολλές φορές ο κύριος Λουδάρος στις συνεντεύξεις, ότι θα ταυτιστούμε, θα δούμε πράγματα του εαυτού μας και θα γελάσουμε με τα λάθη μας, τα προβλήματά μας, θα γελάσουμε με τα χάλια μας, έτσι ακριβώς το λέει. Ναι. Για να πω ότι δεν θα μαυρίσει δηλαδή, η ψυχή του ανθρώπου, του θεατή που θα έρθει να δει την παράσταση, πραγματικά θα περάσει και ωραία μέσα από όλο αυτό που θα δει. Έτσι, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο το γεγονός ενός τρίτου προσώπου, είναι μια καθημερινότητα ενός ζευγαριού που εμείς όλοι που τη ζούμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά πραγματικά έχει ενδιαφέρον να τη δούμε απ' έξω. Είναι σαν να κοιτάμε από ένα παράθυρο, ας πούμε, ένα ζευγάρι, έτσι. Την κλειδαρότρυπα ενός σπιτιού κοιτάμε. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Και είναι η αφορμή το τρίτο ζευγάρι, το τρίτο πρόσωπο στην πραγματικότητα. Γιατί κάποια πράγματα, κάποια προβλήματα είχαν ξεκινήσει πριν από την εμφάνιση της άλλης γυναίκας. Οπότε, βέβαια, έχει ένα πραγματικά περίεργο φινάλε αυτό το έργο. Δεν θα το αποκαλύψουμε όσοι δεν έχουν δει την ταινία και δεν γνωρίζουν το έργο. Οι θεατές ταυτίζονται, δεν ξέρουν μάλλον με ποιον να ταυτιστούν. Ανά λεπτό αλλάζει η γνώμη τους. Μία είναι με τον Γιώχαν, μία είναι με τη Μαριάννα, ξανά με τον Γιώχαν. Δεν μπορούν να τους προβληματίζουμε τόσο πολύ και αλλάζει συνέχεια το τοπίο και η ταύτισή τους με έναν από τους δύο ήρωες. Δύο παραστάσεις έχετε στην Αλεξανδρούπολη, και το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 Νοεμβρίου. Ακριβώς. Έχουν την επιλογή λοιπόν οι θεατές να έρθουν είτε το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο, είτε την Κυριακή στις 8. Αυτό είναι και οι δύο μέρες και λόγους COVID, λόγω της πανδημίας, ώστε να τηρηθούν όσο μπορούν τα μέτρα, οι αποστάσεις, βέβαια. Είστε και γι' αυτό. Είστε και μια μεγάλη πόλη θεατρόφιλη, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι ξέρουμε. Οπότε νομίζουμε ότι είναι και περιορισμένες οι θέσεις. Θέλουμε και εμείς να είμαστε τυπικοί σε αυτό, παρόλο που είναι η παράσταση μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, που σημαίνει 100% πληρότητα, δεν πάβει εμείς από την πλευρά μας να το φροντίζουμε και να είναι να μην γεμίζουμε 100% πληρότητα το θέατρο, λόγω ακριβώς του COVID, και γι' αυτό διεπιλέξαμε και δύο μέρες.
Να πω βέβαια ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια φθηνότερα στην προπόληση, στο βιβλιοχωρητοπολείο Δημητριάδης και στο viva.gr. Έτσι. Ακριβώς. Και το ταμείο θα ανοίξει και κανονικά το Σάββατο που θα έρθουμε και εμείς. Θα είναι ανοιχτό από το μεσημέρι και μετά για να προμηθευτούν και εισιτήρια και από το ταμείο του θεάτρου. Να ρωτήσω και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε, ότι το έργο είναι κατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Είναι για κάποιο λόγο η αναφορά συγκεκριμένη, ας πούμε, γιατί μην έρθουν κάποιες οικογένειες κτλ. Ούτε άλλο το έχουμε ανακοινώσει και εμείς. Έχει κάποιες σκληρές εικόνες, κάποια βία απέναντι στη γυναίκα, το γνωρίζουμε βέβαια και από το κείμενο, υπάρχει κακοποίηση της γυναίκας σε κάποιο σημείο, υπάρχουν κάποιες λέξεις που... Ναι, για να σας πω, αυτά που βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση είναι πολύ πιο σκληρά από ό,τι αυτό που παρουσιάζουμε. Αλλά οφείλουμε να το πούμε και να πάρει ο καθένας την ευθύνη του παιδιού του, αν θέλει να παρακολουθήσει. Γιατί έχουν έρθει παιδιά, έχουν παρακολουθήσει την παράσταση στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Ζουφούλη. Αλλά πάντα με ευθύνη του γονέα. Έτσι, γιατί και μερικά πράγματα δεν είναι και πολύ μακριά από τα σπίτια ορισμένων παιδιών. Δυστυχώς όσον αφορά αυτά τα περιστατικά, βέβαια, κύριε Χαρέλα. Ελπίζουμε να τα βλέπουμε μόνο σε θετικές παραστάσεις και μέσω χιουμοριστικών καταστάσεων όλα αυτά. Εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε. Και εσάς, φυσικά θα είστε εκεί πέρα δίπλα μας. Έτσι, φυσικά. Και θα στηρίξουμε και θα έρθουμε να τη δούμε πολύ μεγάλη χαρά. Να σας ευχαριστήσω πολύ.